Ελληνική Σμύρνη πριν το 1922, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά αποτελούσε μία από τις επισημότητες πόλεις της χρονιάς με ιδιομορφία δραστηριότητας και χαρακτηριστικών εκδηλώσεων. Από την παραμονή των Χριστουγέννων ανάστατη όλη η οικογένεια στο Σμυρναϊκό σπίτι. Από νωρίς το απόγευμα άρχιζαν τα λουσίματα και η καθαρεότητα πρώτα των παιδιών. Τα μεταλαβαίνανε του Χριστού τη μέρα που ξημέρωνε, γι' αυτό έπρεπε να γίνει ειδική καθαριότητα. Σώμα και ψυχή, όπως έλεγε η μητέρα, σαν φέρνανε αντίρρηση τα παιδιά. Απόψε τα μεσάνυχτα, τραγούδι από τη Συνασό της Καπαδοκίας. Μετά την κατάληψη, η μητέρα είχε έτοιμο στο σπίτι σε ένα ρακοπότηρο μοσχάτο κρασί και έδινε στα παιδιά να πιούν μια γουλιά για να πάει εκεί η κοινωνία κάτω. Οι ημέρες από τα Χριστούγεννα ήσαν με τον Άγιο Βασίλη, ήταν σωστό αναστάτωμα για μικρούς και μεγάλους στην αξέχαστη πατρίδα. Τα σχολεία κλειστά και τα σπίτια όλοι ετοιμασίες. Οι νοικοκυράδες δενοβγαίνανε κουριόζες και όλοι μουρμουρίζανε για τα παιδιά που μπερδεύανε μέσα στα πόδια τους. Τα σπίτια πετούσαν από πάστρα και μοσχοβολούσαν κανέλα και καρδιοφύλλη, περιμένοντας τον καινούριο χρόνο. Το πολύ κρύο της εποχής βοηθούσε να γίνονται ευεγέρες στα σπίτια και να μαζεύεται όλη η οικογένεια. Η κατάλληλη εποχή για τις διηγήσεις με τους καλικατζάρους και άλλες χριστουγεννιάτικες ιστορίες, πραγματικές ή φανταστικές. Έπειτα από τις ιστορίες ξεκινούσε το γλέντι, το οποίο διαρκούσε έως αργά το βράδυ της επόμενης ημέρας με χορούς και τραγούδια. Γεωργίτσα, τραγούδι από τα Λάτσαλα της Ερυθρέας. Yeah.
γεμάτο φαγητά και υλικά. Πινίκια, κουραμπιέδες, πίτες, δίπλες. Ήταν η χαρά των ημερών. Στα ζεστά σπιτικά, τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, τόνιζαν μεγάλα κλαδιά οκοροφόρων δέντρων, όπου κρεμούσαν καρπούζι πορτοκάλια. Γνωστά ήταν και τα στολισμένα έλατα ή μεγάλα κλαδιά πέφτου. Σκέψω κατά αυτό, τα ταβλιανό χασάπικο. Στη Δυτική Μικρά Ασία θα ακούγαμε τραγούδια αγάπης, ευδαλίτικα, λυρικές πατινάδες της αυγής, τζιβαέρια και τρυφερά μανουρίσματα. Ειδικά τις γιορτινές ημέρες, ο κόσμος ξεκινώντας στους δρόμους, τραγουδούσε και χόρευε σε ρητά, μπάλιους, χαρσιλαμάδες, χασάπικα, μπαλσάκια, τσιχτετέλια και μερακλήδικα ζευγέτικα. Όλα συνθέτουν το θαυμαστό και πολυπίκυλο μελωδικό κόσμο της Ανατολής. Ω Χαμάν Αμάν Πέργαμε.
ξεκινούσε όλη η οικογένεια με τα καλά τους να πάνε στην εκκλησία. Ο νοικοκύρης κρατούσε στην τσέπη του το ρόδι που θα έσπαζε στην πόρτα του σπιτιού σαν θα γυμνούσαν. Για το καλό του χρόνου και για πολλά περικέφια, όπως λέγανε. Μετά από αυτό έπρεπε να μπει με το δεξί στο σπιτικό και να ευχηθεί σε όλη τη φαμίλια του καλή χρονιά, φιλώντας έναν έναν σταυρωτά. Σαν τελείωναν οι ευχές, όλη η οικογένεια καθότανε με τάξη γύρω στο βασιλιάτικο τραπέζι. Η μητέρα έφερνε αμέσως το θυμιατό και θύμιαζε με μοσχολίγανο πρώτα την πίτα και μετά έναν έναν, κάνοντας το σημείο του σταυρού. Ο πατέρας έκοβε τη βασιλόπιτα με την ίδια κάθε χρόνο σειρά. Το πρώτο κομμάτι του Χριστού, της Παρθένου και μετά κατά ηλικία, αρχίζοντας από τους γυραιότερους. Το νόμισμα ήταν πάντα με καλύκι χρυσό και σε εκείνο που κάπευτε θα έφερνε μεγάλο γούρι. Αυτά τα έθιμα και οι ευχές, ακόμη και μετά την προσφυγιά, επιζήσανε. Στη νέα πατρίδα παρέμειναν ζωντανά και συνέχισαν να αναβιώνονται. Όταν πλησίαζαν εκείνες οι μέρες, θυμίζοντας σε όλους το σπιτικό τους. Εγώ είμαι προσφυγάκι, σας το λέω. Την πατρίδα μου θυμάμαι και όλο κλαίω.
συνδυάσουμε παραδοσιακά και σύγχρονα ακούσματα. Η χοροδία μας σε κάθε πρόβα της επιχειρεί να εξελίσσεται μαθαίνοντας νέα κομμάτια, διαφορετικές πολύπλοκες συνθέσεις από μεγάλους ερμηνευτές. Όμορφη πόλη, ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, που γράφτηκε το 1952 και δισκογραφήθηκε το 1960. Όπου και αν χτίσαν τη φωλιά, όπου και αν κελαϊδίσαν. Αερικό. Ένα τραγούδι σε στίχους Θανάση Παπακοσταντίνου και σε πρώτη εκτέλεση Μελίνα Σκανά. Oh, God.
Και επιστρέφοντας στη δική μας ιστορία, πιστή στην παράδοση, από τα Χριστούγεννα δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κάλατα. Παρές παιδιών την παραμονή των Χριστουγέννων, το βράδυ, και όχι το πρωί όπως γίνεται σήμερα, κρατώντας πολύχρωμα φωτεινά φαναράκια, ξεκίνοντας τους γιορτινούς δρόμους για να πούν σε συγγενικά και φιλικά σπίτια το καλήνες πέραν άρχοντες που ήταν και στους στίχους και στη μουσική ίδια, όπως τα λέμε σήμερα. Η μέρα όμως που τα παιδιά πραγματικά ξεκινόταν στους δρόμους ήταν το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς. Τότε που γύρισαν όλο το χωριό, σπίτια και μαγαζιά, κρατώντας στα χεράκια τους τραμπούκες και βαποράκια. Μέρες ολόκληρες ετοίμαζαν τα βαπόρια τους και τα αρματώνανε. Ήταν καταστόλιστα με πολύχρωμα φωτεινά φαναράκια και χάρτινα φουντάκια. Έμοιαζαν με εξωτικά βαπόρια. Μερικά παιδιά είχαν την υπομονή και αντί βαπόρια έκαναν εκκλησίες, χάρτινες, που έμοιαζαν στην Αγία Σοφιά. Ήταν μεγάλη χαρά να τις βλέπει κανείς φωτισμένες εσωτερικά, καθώς έμοιαζαν παραμυθένες. Και έτσι όλοι μαζί έψαλαν Χριστούγεννα-Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου, κάλαντα Σμύρνης. Και ευχετικά με αναφορά στις σημαντικότερες γιορτές Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα και άλλα. Δηλαδή κρίσιμες για την ευημερία μέρες του χρόνου. Στα κάλατα προτάσσεται η θρησκευτική διήγηση και η αναγγελία της γιορτής στην οποία αναφέρονται. Ακολουθούν τα πενέματα, το ευχετικό μέρος, το οποίο εκφράζονται εγκόμια και υπέρμετροι έπαινοι για το σπίτι και τους ενίκους του. Τέλος, διατυπώνεται το αίτημα για φιλοδόρημα που αναφορά σε χρηματικές ή συμβολικές προσφορές. Τα πενέματα ποικίλουν θεματικά. Ενδεικτικό είναι το επόμενο που αναφέρεται στον Ικαριώτη νοικοκύρη με αναφορά τη λεπαιδιά και την αξιοσύνη του. Και πάλι ξαναπρέπει σου το σίδερο κοντάρι, που έχει τα μπράτσα δυνατά και είσαι και παλικάρι. Τα αιτήματα των καλαδιστών διαφοροποιούνται ανάλογα με την κοινωνική και οικονομική θέση της οικογένειας. Αν είστε από τους πλούσιους, φλουριά μην τα λυπάστε, και αν είστε από τους δεύτερους, ένα ζευγάρι κότες. Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε.
Κάλατα φούρνο πιχαρίας. Ξεχύνονταν στα σκοτεινά σοκάκια των χωριών, κρατώντας στα χέρια τους χοντρά και μακριά ξύλα, τις λεγόμενες τσουμάκες.
Τα ξύλα αυτά αφενός συμβόλιζαν τα ραβδιά των ποιμένων της Βίγλου, αφετέρου δε λειτουργούσαν και ως προστασία ενάντια στις επιθέσεις των σκυλιών. Με τις τσουμάκες επίσης θα χτυπούσαν τις πόρτες των σπιτιών για να τους ανοίξουν και να τραγουδήσουν τα κάλατα. Τα κάλατα των Χριστουγέννων τα έλεγαν μεταμφιεσμένοι για να πάει καλά η χρονιά, όπως έλεγαν. Με τη συνοδεία γκάιντας έψαναν σε κάθε σπίτι ειδικά κάλατα ανάλογα με τα πρόσωπα της οικογένειας και τα επαγγέλματά τους. Τα κάλατα τα έλεγαν είτε στην είσοδο του σπιτιού είτε μέσα στο σπίτι, ενώ σε αυτά περιέχονταν πνεύματα αλλά και πειράγματα για τον κάθε νοικοκύρη και τα μέλη της οικογένειάς του. Πολλές φορές οι νοικοκυρές δεν έδιναν το φιλοδόρημα στα χέρια των παιδιών, αλλά το πετούσαν στις αυλές, όπου και τα παιδιά έτρεχαν να το μαζέψουν, ενώ μια συνήθεια των γυναικών ήταν να μετράν πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια πήγαν για τα κάλατα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, για να δουν πόσα κοκόρια και κότες θα έχουν το επόμενο έτος. 40 μέρες, 40 νύχτες. Κάλατα Ανατολικής Θράκης. Ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές με υγεία. Καλό βράδυ.